Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολιτική οικονομία και πάλι εδώ, από το SBC, για να συζητήσουμε τα των εκλογών, δημοτικών, περιφερειακών και ευρωεκλογών και να ακούσουμε απόψεις ανθρώπων που κατεβαίνουν στον πολιτικό στίβο και να δούμε θέσεις κομμάτων για να μπορέσουμε έτσι κι εμείς να έχουμε μια εικόνα πριν πάμε να ψηφίσουμε και έχοντας υπόψη μας τι πρεσβεύει ο καθένας και βεβαίως υπολογίζοντας και μερικά στοιχεία που είναι καινούρια, η αξιοπιστία, γιατί δυστυχώς από αυτήν πάσχουμε, αλλά και κυρίως η εντιμότητα των ανθρώπων που κατεβαίνουν στον εκλογικό στίβο, γιατί έχουμε δει πολλά και έχουμε να μην πω τι. Θα ήταν κακή λέξη που θα έλεγα και δεν τη λέω. Λοιπόν, εδώ κοντά μας έχουμε τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κύριος Αβραντίνης είναι αντιπρόεδρος της δράσης που θα κατέβει στις ευρωεκλογές και θα δούμε και πώς θα κατέβει στις δημοτικές και περιφερειακές το σχήμα αυτό και είναι επίσης δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και έχει διατελέσει και αντιδήμαρχος στην επιδημαρχία του κυρίου Καμίνη και παράλληλα είναι και δικηγόρος ως επαγγελματίας. Να λέμε και επαγγέλματα, κύριε Αβραντίνη, γιατί εδώ όλοι πια αναζητούν αν έχεις ένσημα που λένε. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, κύριε Αβραντίνη, να ξεκινήσουμε από τις δημοτικές εκλογές. Εσείς ως δράση θα υποστηρίξετε από ό,τι ξέρω τον κύριο Καμίνη και κατεβαίνετε και εσείς. Το έχουμε ανακοινώσει. Ναι. Και θα κατέβετε και εσείς ως υποψήφιος. Εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος, αλλά πάρα πολλά στελέχη της δράσης δεν θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Ήταν η πρώτη φορά που εκλεγήκατε στις προηγούμενες εκλογές. Και δεν κατεβαίνετε γιατί. Είναι άλλες οι πολιτικές προτεραιότητες. Μάλιστα, θα πάμε και σε αυτές. Λοιπόν, τελικά υποστηρίζει τον κύριο Καμίνη. Βέβαια. Στη Θεσσαλονίκη ποιον υποστηρίζετε? Τον κύριο Μπουτάρη. Τον κύριο Μπουτάρη. Ο Μπουτάρης είναι και ιδρυτής της δράσης. Ναι. Α, έχετε και... Έχουμε και κομματικό δεσμό με τον κύριο Ακριβώς. Μπουτάρη. Λοιπόν, τώρα, πάμε στις περιφέρειες, στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία. Εκεί ποιους υποστηρίζετε? Έχουμε υποψηφίους και στην Μακεδονία και στην Αττική. Στην Αττική θα είναι η κυρία Λενιό Μυριβίλη. Α, στην Αττική. Που προέρχεται από τους οικολόγους. Κοιτάξτε, επιδιώκουμε να έχουμε παρουσία σε όλες τις περιφέρειες. Ακόμα δεν έχουν σχηματοποιηθεί όλα τα ψηφοδέλτια. Και στη Θεσσαλονίκη ακόμη δεν έχετε αποφασίσει? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μου πείτε τι σηματοδοτούν για εσάς οι δημοτικές εκλογές. Δηλαδή, τι πρέπει να ψηφίσουμε και τι πρέπει να δούμε εν ώψη των δημοτικών εκλογών, μια και έχετε διατελέσει 3,5 περίπου χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχετε αναλάβει και θέση εκτελεστικού περιεχομένου μέσα στο Δήμο Αθηναίων. Κοιτάξτε, οι δημοτικές εκλογές θα εκλέξουν τους τοπικούς άρχοντες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι οι αποφάσεις σε μια δημοκρατία θα πρέπει να λαμβάνονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο για να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτικές γίνεται. Κάτι που υπάρχει σήμερα ως έλλειμμα δημοκρατίας είναι ότι οι αποφάσεις για τις τοπικές υποθέσεις δεν λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Αυτό είναι μια χρόνια κακοδαιμονία της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την οποία ευθύνεται και η ίδια. Αλλά είναι ένα έλλειμμα δημοκρατίας, είναι η περίφημη αρχή της επικουρικότητας. Τώρα βασική όμως, αρχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας γενικότερα, θα σας πω και το εξής, ότι δυστυχώς και από τις ανεξάρτητες αρχές και από άλλους παράγοντες γίνεται καθημερινά γνωστό ότι αυτή τη στιγμή εκεί που η διαφθορά πάει σύννεφο και εκεί που έχουν φαγωθεί και πολλά λεφτά σε σχέση με δάνεια και με έργα που δεν ήταν και άμεσες προτεραιότητες, απλώς σηματοδοτούσαν συναλλαγές κατά το τραπέζι με εργολάβους, συνέβησαν όλα αυτά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μήπως είναι τελικά ανεξέλεγκτη η τοπική αυτοδιοίκηση στη δράση της? Ό,τι προβλήματα θα δείτε, θα υπάρχουν και υπήρχαν στην κεντρική διοίκηση, υπάρχουν και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην αποκεντρωμένη μορφή δηλαδή της εξουσίας. Αυτό είναι σίγουρο. Άλλο αυτό και άλλο που πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς, σπατάλης, κακοδιαχείρισης, εγκληματικών ενεργειών στην τοπική, απιστίας και τα λοιπά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν και πολλά και ίσως υπάρχουν και σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι υπάρχουν σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας. Γιατί? Διότι δεν υπήρχαν οι μηχανισμοί ελέγχου, οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου για το πού πηγαίνουν τα χρήματα. Τώρα υπάρχουν, κατά τη γνώμη σας. Νομίζω ότι η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη
Τώρα, να μην μπω σε λεπτομέρειες και κουράζουμε, ας πούμε, ο προληπτικός έλεγχος του ελεκτικού συνεδρίου, ακόμα και στα νομικά πρόσωπα που υποπτεύονται από την τοπική αυτοδιοίκηση και διάφορα άλλα πράγματα, έχει βελτιώσει τα πράγματα. Πάντως, το κρίσιμο είναι ότι θα πρέπει οι πολίτες να επιλέξουν εκείνους οι οποίοι εγγυώνται στη σωστή διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων και των δημοτών. Ναι, αλλά πρόσφατα η πολιτική εξουσία απάλλαξε τους δημάρχους από ποινικές ή άλλες ευθύνες, εάν έπαιρναν κάποιους υπαλλήλους και τους ανέθεταν άλλο έργο από αυτό για το είναι οποίο είναι λάθος απόφαση. Λάθος απόφαση. Ναι, αλλά βλέπουμε και την κεντρική αξία να παίζει ένα παιχνίδι, που λέτε, ναι. Να παίζει ένα παιχνίδι κάλυψης διαφόρων παρατυπιών ή παρανομιών των δημοτικών αρχών. Μα οι τοπικοί άρχοντες είναι μέρος του γενικότερου συστήματος εξουσίας. Μην το παραβλέπουμε αυτό. Ο ένας προσπαθεί να καλύψει τον άλλον. Τώρα, είναι λογικό, αλλά αυτές οι αμνηστευτικές διατάξεις που είναι απαράδεκτες και εκθέτουν το πολιτικό σύστημα και το κομματικό σύστημα. Δεν μπορείς να αμνηστεύεις παράνομες ενέργειες. Δεν μπορείς να λες ότι όλες οι παράνομες, διαπιστωμένα παράνομες πράξεις, ότι νομιμοποιούνται. Πώς νομιμοποιούνται? Γιατί για να μην υπάρχει ο καταλογισμός των τοπικών αρχόντων ή των φορέων της εξουσίας. Σε όλα τα επίπεδα θα το δείτε αυτό. Θέλω να μου πείτε, να μου αποτιμήσετε τα 3,5 χρόνια, επειδή δεν θα είστε και πάλι υποψήφιος από ό,τι μου είπατε, να μου τα αποτιμήσετε σε έργο. Κατά τη γνώμη σας, τι έκανε ο κύριος Καμίνης, τον οποίο υποστηρίζετε για την επανεκλογή του, για μια πενταετία, γιατί τώρα αλλάξαν τα πράγματα και θα έχουν πενταετία δημοτικών αρχών. Ο κύριος Καμίνης ήταν ένας κανονικός δήμαρχος σε μια μη κανονική χώρα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχε μια αιμονή στην νομιμότητα. Είναι σπάνιο να το βρείτε αυτό. Ωραία. Την αιμονή στην νομιμότητα. Αποτέλεσμα να μετρήσουμε. Το αποτέλεσμα του ήταν μια σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, πόρων, στο Δήμο της Αθήνας. Υπήρξε ένα οικονομικό συμμάζευμα χωρίς προηγούμενο. Σκεφτείτε ότι όταν αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή το 2011, μειώθηκαν οι πόροι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια από το κράτος, η περίφημη ΚΑΠ που λέμε, που είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, περίπου 120 εκατομμύρια. Σε έναν προϋπολογισμό 340 εκατομμυρίων, πραγματικό προϋπολογισμό, όχι εικονικό, πραγματικό 340 εκατομμυρίων, έχασε ο Δήμος της Αθήνας από το κράτος 120 εκατομμύρια. Και δεν μειώθηκε σε κανένα βαθμό η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονταν, αντιθέτως βελτιώθηκε σε πολλά σημεία. Σκεφτείτε ότι σήμερα στην Αθήνα σιτίζονται σε καθημερινή βάση 10.000 άνθρωποι. 10.000 πολίτες μεσημέρι και βράδυ τρώνε στα συσίτια του Δήμου της Αθήνας. Έχει ένα αρνητικό σημείο για μένα η δημαρχία του κυρίου Καμίνη, που αφορά το θέμα των ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, όπου εμφανίστηκε μια ιστορία που έδειχνε ότι υπάρχει μεγάλη τρύπα με αφορμή κάποιους Ρωμά, οι οποίοι δήλωναν παιδιά ανύπαρκτα και έπαιρναν επιδόματα μέσα από αυτή τη κινήθηκε διαδικασία. Κινήθηκε αμέσως η πειθαρχική διαδικασία εναντίον των υπαλλήλων που φέρονται, δεν ξέρουμε αν έχει γίνει, αλλά φέρονται ότι εμπλέκονται ναι, στο θέμα. Εγώ δεν λέω ότι έχει ευθύνη η Δημοτική Αρχή με την έννοια που απέδωσε που σε ανθρώπους που δεν υπήρχαν επιστοποιητικό γεννήσεως, ενώ όμως ότι η Δημοτική Αρχή δεν φρόντισε και από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχουν να μηχανοργανώσει τόσο σωστά και να κάνει και τις διασταυρώσεις του συστήματος γεννήσεων έτσι, ούτως ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους παρατράγουδα. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί? Διότι το θεσμικό πλαίσιο εκείνη τη στιγμή επέτρεπε κάποιος που γεννιέται σήμερα να μπορεί να δηλωθεί η γέννησή του μετά από 8 ή 9 χρόνια και με συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν έκανε τίποτε περισσότερο ο Δήμος παρά να εφαρμόζει τον νόμο. Τώρα άλλαξε. Ήταν, ναι, βέβαια. Και με πόσο και καιρό πρόταση. Πρέπει να δηλώνεται άμεσα. Μάλιστα. Άμεσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όχι μετά από 5 χρόνια ή μετά από 2 χρόνια ή μετά από 1 χρόνο. Δηλαδή σε 1-2 μήνες. Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, τώρα, αυτό ήταν ένα κενό θεσμικό που κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δήλωναν και διευθύνσεις ανύπαρκτες, χωρίς να μπορεί να τις ελέγξει κανείς και όλα αυτά πράγματα. Και αυτό δεν είναι ένα θέμα. Ασφαλώς είναι θέμα. Γιατί. Κοιτάξτε, στην παρανομία και στην παραβατικότητα δεν μπορεί να δείχνει ανοχή. Κάποιοι δεν λειτουργήσαν σοβαρά. Βέβαια. Δεν μπορεί να δείχνει ανοχή. Και πρέπει όταν συμβαίνει κάτι που δεν μπορεί να το προλάβει, να το τιμωρείς. Ακούω τώρα ότι ο κ. Καμίνης έχει εξασφαλίσει κονδύλια ευρωπαϊκά για έργα αναπτυξιακά ή έργα. Και κοινωνική πολιτική. Κοιτάξτε, την περασμένη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από την νορβηγική κυβέρνηση απευθείας του Δήμου της Αθήνας
και του ΚΙΑΔΑ, του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του Δήμου της Αθήνας, με ένα ποσό της τάξης περίπου των 2 εκατομμυρίων. Αυτό είναι, εντάσσεται το ποσό αυτό μέσα στα αντισταθμιστικά ωφέλη που δίνουν οι χώρες του ενιαίου οικονομικού χώρου, που δεν είναι δηλαδή μέσα Ευρωπαϊκή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Αλλά επειδή έχουν ωφέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, πληρώνουν κάθε χρόνο κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η νορβηγική κυβέρνηση λοιπόν αξιολόγησε ότι ο Δήμος της Αθήνας ήταν φερεγγιότερος φορέας διαχείρισης αυτού του ποσού και το έδωσε για πρώτη φορά. Έτσι, απευθείας, ναι, στο Δήμο της Αθήνας και όχι στο ελληνικό κράτος. Σε αυτό όμως θα σας πω κάτι. Κάποιος εργαζόμενος στο Δήμο, δεν ξέρω αν ξέρετε την περίπτωση, μου κατήγγειλε ότι από αυτά τα χρήματα θα πάνε ένα ποσό για τη δημιουργία ενός μουσείου το οποίο προϋπήρχε και διαλύθηκε. Όχι, αυτό της Μελίνας Μερκούρη. Αυτά όλα τα χρήματα Τεχνόπολη πηγαίνουν στην ΚΙΑΔΑ. Στον ΚΙΑΔΑ. Δεν πηγαίνουν σε άλλο σκοπό από το σκοπό που τα δίνει η νορβηγική κυβέρνηση. Και υπάρχει άλλωστε και ελεγκτικό. Δηλαδή, τι σημαίνει, και εδώ τι σημαίνει. Θα... Είναι το κέντρο υποδοχής αστέγων του Δήμου της Αθήνας, όπου ξητίζονται και. Άρα είναι για τη σύντηση και για όλους αυτούς τους λόγους. 100%. Δηλαδή, δεν πάνε σε άλλα. Σε καμία άλλη, σε κανένα άλλο σκοπό. Τώρα, αυτή τη στιγμή, από την εμπειρία σας μέσα στο Δήμο. Και δεν είναι μόνο αυτά τα λεφτά που προσέλκυσε, συγγνώμη σας διακόπτω. Προσέλκυσε χρήματα από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που κανείς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι θα μπορούσαν να έρθουν στο Δήμο της Αθήνας. Από το Ίδρυμα Νιάρχου, από το Ίδρυμα Ωνάση, από το Open Society. Πήραμε χρήματα ως Δήμος της Αθήνας διότι δείξαμε ότι είμαστε φερέγγοι. Ξέρετε ότι είμαστε στην αξιολόγηση της Μούντις, είμαστε μια μονάδα πάνω από το ελληνικό κράτος. Για την εξοικονόμηση που κάναμε και για τη σωστή διαχείριση των οικονομικών. Και δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω και ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου. Απόλυτη διαφάνεια. Γιατί οποιαδήποτε δαπάνη γίνεται σήμερα από το Δήμο ή οποιαδήποτε ανάληψη υποχρέωσης αποφασίζεται είναι στο διαδίκτυο. Ο οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να δει τα οικονομικά του Δήμου και τις οικονομικές του αποφάσεις. Τώρα, ο Καλλικράτης έχει ξεκαθαρίσει τις αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών με αυτές των περιφερειακών αρχών. Υπάρχουν επικαλύψεις και βελτίωση. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι ο Καλλικράτης, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από άλλο κόμμα ο κύριος Ραγκούσης κτλ., ήταν μια πολύ μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση. Και του στήχησε και του ιδίου του κύριου Ραγκούση πολιτικά. Ναι, ήταν μεγάλη μεταρρύθμιση. Ήταν θηριώδης η μείωση εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι μισθοδοτούνται από το κράτος. Μειώθηκαν όμως οι δήμαρχοι. Δραστικά. Και σωστό. Και όχι μόνο οι δήμαρχοι, οι αιρετοί. Όλοι αυτοί, ναι. Τα συμβούλια και όλα. Για σκεφτείτε πόσο λιγότερο εξαρτημένοι είναι σήμερα από ό,τι ήταν πριν από τον Καλλικράτη. Εγώ σας βάζω μόνο αυτή τη συνέπεια. Όμως υπάρχει ένα θέμα, γιατί ενώ μειώθηκαν αυτοί και σωστά μειώθηκαν. Και οι μισθοί τους μειώθηκαν. Και οι μισθοί και όλα αυτά, δεν μειώθηκαν οι βουλευτές. Και παραμένουν οι βουλευτές περισσότεροι. Προφανώς. Μπορεί να μειωθούν ο αριθμός των βουλευτών χωρίς συνταγματική αναθεώρηση. Το λέει το Σύνταγμα ότι μπορεί από 200 έως 300, αλλά δεν το κάνουν γιατί εκεί είναι τα πολύ στενά και τα πολύ κλειστά συμφέροντα. Και αυτό που εξήγηλε ο κύριος Σαμαράς, ότι θα μειώσουμε τον αριθμό των βουλευτών, γιατί υπήρξε τέτοια εξαγγελία. Ουσιαστικά αναιρείται από το ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια γερουσία. Ναι, στην ουσία δηλαδή, 300 να πάλι. Ναι, 300 και πάλι. Τους γέροντες. Και δεν το έχει εξαγγείλει ο ίδιος, το διέρευσε στην Καθημερινή της Κυριακής και το δημοσίευσε έτσι ως πρώτο θέμα. Τώρα, ένα θέμα μεγάλο που έχουμε ασχοληθεί πολύ εμείς που έχουμε μια αθηναϊκή καταγωγή και επειδή είναι και μια περιοχή που γεννήθηκα εγώ βοτανικός και μεγάλωσα, είναι το θέμα του Παναθηναϊκού. Το αν φεύγει το γήπεδο ή όχι, τι γίνεται εκεί κάτω. Είδαμε μια τρύπα να υπάρχει στο κενό εκεί στην περιοχή του Βοτανικού από κάτω, από μια υποβαθμισμένη τεράστια περιοχή που δεν είχε έως τώρα κτιστεί και ήταν ανοιχτός χώρος. Ναι. Θέλω να μου πείτε πού βρισκόμαστε σε σχέση με να τον Παναθηναϊκό, πω, αλλά και το ευρύτερο έργο. Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Είναι, είδα προχθές, τις προηγούμενες ημέρες, να περνάει στο ΤΑΙΠΕΔ, να περνούν οι πολυκατοικίες αυτές οι εργατικές, για τις οποίες υπήρχε αρχικό σχέδιο να γκρεμιστούν οι 6 από τις 8, να μείνουν οι 2 και άλλες να γίνουν πάρκο, που θα, με μια υπογειοποίηση του δρόμου της Αλεξάνδρας, θα επεκτείνονταν το πάρκο και θα έφτανε μέσω του Παναθηναϊκού έως το Λυκαβητό. Πού βρισκόμαστε τώρα και ποια είναι η εμπλοκή του Δήμου? Η διπλή ανάπλαση ήταν μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στην Αθήνα
που αποφασίστηκε, όχι από το Δήμο, από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, από την εποχή του 2006 και παλαιότερα, όταν δηλαδή υπουργός Πεχοδέ τότε ήταν ο κύριος Σουφλιάς και δήμαρχος Αθηναίων ήταν η κυρία Μπακογιάννη. Και ήταν μια πολύ σωστή απόφαση. Έπρεπε να γίνει διπλή ανάπλαση. Είναι τεράστια τα ωφέλη για την Αθήνα και για την Αττική γενικότερα αυτή η πολεοδομική και χωροταξική παρέμβαση που γίνεται. Γιατί? Διότι όταν ολοκληρωθεί η διπλή ανάπλαση, θα έχουμε μια περιοχή η οποία έχει φόρτιση αστική, όπως είναι η περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, να αποκτά πράσινο και μάλιστα σημαντικό πράσινο, και μια περιοχή η οποία είναι υποβαθμισμένη και έξω από τον αστικό ιστό, όπως είναι η περιοχή του Ελαιώνα, να εντάσσεται στον αστικό ιστό με ήπιες χρήσεις και να αποδίδεται στους πολίτες. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ... Σας θυμίζω μόνο το 2009, στο επαιτειακό τεύχος του Economist για την Ελλάδα, αναφέρονταν τρία έργα που έπρεπε να γίνουν για την Αθήνα και για την Αττική, που θα άλλαζαν το χάρτη προς το καλύτερο. Το ένα ήταν η διπλή ανάπλαση, το δεύτερο ήταν η επέκταση της Αττικής Οδού μέχρι το Σούνιο και το τρίτο ήταν η αξιοποίηση του Ελληνικού. Αυτά ήταν τα τρία μεγάλα έργα που θα έπρεπε να γίνουν για να αλλάξει προς το καλύτερο χάρτη της Αθήνας. Λοιπόν, η διπλή ανάπλαση σχεδιάστηκε, αλλά δεν σχεδιάστηκε τόσο σωστά, με αποτέλεσμα να έρθει το Συμβούλιο Επικρατείας, ορθώς κατά τη γνώμη μου, αν και έχω επιφυλάξει στο θέμα της απόφασης του 2009, και ουσιαστικά να την σταματήσει. Όχι σε όλα τα σημεία της, σε μερικά που όμως επηρέαζαν και το σημείο. Ήταν έργο. Βασικά η απόφαση να μην γκρεμιστούν οι πολυκατοικίες. Εμείς πήραμε μια πεθαμένη ιστορία ως Δήμος. Πήραμε μια πεθαμένη ιστορία και την αναστήσαμε. Δηλαδή πού καταλήξατε στο τέλος? Φτιάξαμε ένα καινούριο νόμο σε συνεργασία με την τότε Υπουργό Περιβάλλοντος. Επεξεργαστήκαμε σε συνεργασία με τον ΟΡΣΑ, τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο το υποστηρίξαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας και έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή σήμερα από θεσμική άποψη η διπλή ανάπλαση είναι έτοιμη και ενεργή. Μπορεί να γίνει. Πού υπάρχει το πρόβλημα? Αυτές οι αντιδράσεις που ακούτε δεν έχουν καμία βασιμότητα. Το ότι θα πέσει η Λεωφόρος πριν γίνει το γήπεδο. Προϋπόθεση για να γκρεμιστεί η Λεωφόρος, για να ησυχάσουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, είναι να γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο στο Βοτανικό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κεφάλαια να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να περιμένει, αλλά δεν θα συμβεί κάτι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν ένα μέρος αυτής της συνολικής συμφωνίας. Τώρα μένουν οι πολυκατοικίες, έτσι οι ερυθρωμένες. Οι πολυκατοικίες είναι άλλο θέμα. Και τα υπέθα δεν εντάσσονται στην διπλή ανάπλαση οι πολυκατοικίες. Είναι όμορος χώρος, αλλά δεν εντάσσονται στην διπλή ανάπλαση. Και από την άλλη μεριά, το γήπεδο παραμένει αυτό και εκεί κάτω είμαστε σε ένα έργο το οποίο δεν έχει προχωρήσει και είναι μια. Μια ανοιχτή πληγή για την πόλη. Θα προχωρήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει όταν βελτιωθούν οι συνθήκες για να επενδύει κανείς στη χώρα. Θα προχωρήσει όταν βελτιωθούν τα οικονομικά της χώρας. Σήμερα και ο Παναθηναϊκός έχει οικονομικά προβλήματα και ο Δήμος δεν μπορεί να αναλάβει σήμερα μόνος του αυτό το κολοσσιαίο έργο, να φτιάξει γήπεδο δηλαδή του Παναθηναϊκού. Μπορεί να το κάνει όμως σε συνεργασία με τον Παναθηναϊκό και σε συνεργασία και με άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα ή της τράπεζας. Όμως πώς θα βοηθήσουν οι τράπεζες όταν σήμερα το κεντρικό πρόβλημα των τραπεζών είναι ανακεφαλαιοποίηση? Και το τι θα γίνει. Δεν υπάρχουν σήμερα τράπεζες. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα έργο που θα γίνει αργά ή γρήγορα και εγγυάται μια άλλη εικόνα για την Αθήνα. Τώρα, να πάμε σε Η δε συμβολή του Καμίνη στο θέμα του γηπέδου του Παναθηναϊκού και της διπλής ανάπλασης είναι καθοριστική. Αν δεν ήταν η Δημοτική Αρχή, δεν θα είχε συμβεί τίποτα και θα είχε ακυρωθεί. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές, θα κατεβάσετε δικό σας ψηφοδέλτιο και σε συνεργασία με ποιους? Η δράση θα συμμετέχει στις ευρωεκλογές υπό την αιγίδα του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών στην Ευρώπη, του ALDE, του περίφημου, με επικεφαλής τον Γκιχ Φέρχοφσταν. Υπό την αιγίδα λοιπόν του ALDE θα συμμετέχει η δράση στις ευρωεκλογές μαζί με μια συμμαχία δυνάμεων πολιτικών κομμάτων κλπ. Από ποιους χώρους υπάρχουν αυτές οι προοπτικές συνεργασίες? Ήδη έχουμε ανακοινώσει τη συνεργασία με την Ευρώπη Οικολογία, το κόμμα Ευρώπη Οικολογία, που προήλθε από τη διάσπαση των οικολόγων πρασίνων, το παλιό Think P, όπως θα θυμάστε. Έχουμε ανακοινώσει τη συνεργασία μας με τους Ευρωπαίους Φεντεραλιστές, που είναι νέοι άνθρωποι που έφτιαξαν το Ελληνικό Φεντεραλιστικό Κόμμα, και ακόμα το θέμα των συνεργασιών για μας είναι ανοιχτό. Η δράση έχει πει ότι εμείς συνεργαζόμαστε με όλες τις δυνάμεις του μεταρρυθμιστικού χώρου, χωρίς προϋποθέσεις. Του μεταρρυθμιστικού χώρου. Ιδεολογικά, πού τοποθετείτε τη δική σας
παράταξη. Στο φιλελεύθερο χώρο. Στο φιλελεύθερο και μεταρρυθμιστικό κέντρο. Μάλιστα. Είναι όμως, όπως ξέρετε, τη δράση την ιδρύσαμε πολίτες με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Δεν είχαμε όλοι τις ίδιες αφετηρίες. Ο Γιάννης Μπουτάρης που σας είπα πριν δεν προερχόταν από το φιλελεύθερο χώρο. Εγώ και ο Στέφανος Μάνος προερχόμασταν από το φιλελεύθερο χώρο. Υπήρχαν και άλλοι πολλοί που ναι, ο Διονύσης Γουσέτης που προερχόταν από το συνασπισμό. Οι πολίτες που ίδρυσαν τη δράση συμφώνησαν στο αυτονόητο, ότι πρέπει, υπάρχουν πράγματα που ανεξάρτητα από τις διαφορετικές αφετηρίες ή τις επιμέρους διαφορές μας, πρέπει να γίνουν και έχουν συγκεκριμένο τρόπο να γίνουν. Δεν μπορεί να συζητάμε αφηρημένα. Μάλιστα. Έτσι. Θα πάμε σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας.